Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Απριλίου του 2013 και θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην τοπική δισεογραφία. 24ωρη απεργία είχαμε σήμερα για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση είναι τραγική από πλευράς ελλείψεως προσωπικού. 24ωρη απεργία για τους συμβασιούχους κήρυξε για σήμερα Παρασκευή η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Με αυτόν τον τρόπο δίνει την απάντησή της στην πρωτοφανή αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική και πραξικομματική απόφαση της τρικομματικής συγκυβέρνησης να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που καταργεί τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης για την παραμονή των συμβασιούχων στις εργασίες τους. Επίσης, κήρυξε στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου για το υπόλοιπο προσωπικό. Στο μεταξύ, θα καταρρεύσει αν απολυθούν συμβασιούχοι του Δήμου Θεσσαλονίκη στο σύστημα καθαριότητας. Αυτό καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των εργαζομένων, Σωτήρης Βάιος, υποστήριξε ότι στον κεντρικό Δήμο οι απειλούμενοι με απόλυση συμβασιούχοι ανέρχονται σε περίπου 630. Συγκεκριμένα, 336 εργάζονται με 8 μήνες συμβάσεις, 135 είναι μερικής απασχόλησης και 161 απασχολούνται με συμβάσεις έργου. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των συμβασιούχων εργάζεται στην καθαριότητα, ενώ οι συμβασιούχοι έργου απασχολούνται σε κοινωνικές υπηρεσίες. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την αντιπυρική προστασία. Από ό,τι φαίνεται, τα κονδύλια φέτος είναι μειωμένα κατά 30%. Προσπάθεια να θωρακίσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της το ΣΕΙΧΣΟΥ αλλά και ευρύτερα τις δασικές περιοχές αναλαμβάνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η νέα αντιπυρική περίοδος, ωστόσο, ξεκινά με σημαντικές ελλείψεις αφού τα κονδύλια που διατίθενται από την πολιτεία στη δασική υπηρεσία είναι λειψά. Οι κινήσεις της περιφέρειας για την αντιμετώπιση του ζητήματος επικεντρώνονται σε τρεις άξονες, όπως ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής. Έτσι, παρότι η περιφέρεια δεν διαθέτει κονδύλια για παρεμβάσεις πυροπροστασίας, εν τούτης διεκδικεί. Από δικούς μας πόρους αλλά και μέσω χορηγιών προμηθευτήκαμε 3 οχήματα, 4x4, τα οποία θα περιπολούν το ΣΕΙΧΣΟΥ, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το στόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σημείωσε ο κ. Τσαμασλής, περιγράφοντας τον πρώτο από τους 3 άξονες. Ο δεύτερος άξονας των δράσεων για την ενίσχυση της πυροπροστασίας είναι η παραχώρηση στη δασική υπηρεσία ειδικών οχημάτων όπως γκρέιντερ και μπουλντόζες για την αποκατάσταση δασικών περιοχών. Στο μεταξύ, όπως αναφέρθηκε, ο τρίτος άξονας αφορά το συντονισμό των εθελοντικών ομάδων για τη σωστή περιφρούρηση του δάσους του ΣΕΙΧΣΟΥ. Επιστρατεύουμε το σύνολο των εθελοντικών οργανώσεων ώστε να προστατευτεί το περιαστικό δάσος, επισήμανε ο κ. Τσαμασλής. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι τόσο η προμήθεια οχημάτων όσο και η προσωρινή παραχώρηση στη δασική υπηρεσία αποτελούν ενέργειες που γίνονται για πρώτη φορά. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν μετά από επερώτηση της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης με θέματα μέτρα για την αντιπυρική περίοδο. Όπως επισήμανε στην επερώτηση ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Γιώγας, ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά, με την πολιτική της κυβέρνησης και την επιβολή του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκε η λαθροϊλοτομία. Η έλλειψη διαχείρισης των δασών και οι μειωμένες πιστώσεις για την κρατική εκμετάλλευση έχουν σαν αποτέλεσμα τη συσσόρευση της καύσιμης ύλης. Επιπλέον, οι έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνή, χαμηλή βλάστηση, δηλαδή επίσης συσσόρευση καύσιμης ύλης. Ο κ. Γιώγας υπογράμμισε ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπάρχουν σοβαρές ζημιές και κατολισθήσεις στο δασικό οδικό δίκτυο, ενώ έδωσε και στοιχεία για τον προϋπολογισμό που έχει η δασοπροστασία. Για το 2013, οι πιστώσεις για δασοπροστασία σε όλη τη χώρα είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2012, που και αυτές ήταν μειωμένες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, το 2009 διατέθηκαν περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ για πυροπροστασία. Το 2010 το ποσό αυτό έπεσε στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Το 2011 διαμορφώθηκε στα 13 εκατομμύρια, το 2012 στα 5.678.000 και φέτος στα 5.162.000. Οι δε πιστώσεις των προϋπολογισμών για το πυροσβεστικό σώμα κατά τα έτη 2009-2013 καταδεικνύουν ότι το ύψος της μείωσης που έχει επέλθει από το 2009 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Αντάρτικο, κυρίες και κύριοι, για την πώληση της ΕΙΑΘ έχουμε από πολλούς δήμους στο νομό Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα αναμένεται να έχουμε συγκέντρωση στην πλατεία της Αγίας Σοφίας.
Όχι στην πώληση του 51% της ΕΙΑΘ, λέει το συντονιστικό πολιτών και φορέων Σώστε το νερό, που διοργανώνει τη Μεγάλη Δευτέρα στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της ΕΙΑΘ, την ημέρα δηλαδή που λήγει η ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ. Το συντονιστικό πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου, όπου τέθηκε η πρόταση ακόμη και για δημοψήφισμα σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΕΙΑΘ. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να διενεργήσει δημοψήφισμα, ενώ ανάλογη εισήγηση θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού αλλά και την επαναδημοτικοποίηση της ΕΙΑΘ έχει λάβει και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2011 αποφάσισε κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού και επικαιροποίησε την απόφασή του το 2013. Η θέση μας είναι σαφής. Το νερό να μείνει στον έλεγχο του Δημοσίου, τόνισε ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Το νερό της Θεσσαλονίκης δεν πωλείται και δεν θα πωληθεί. Πρέπει να είναι το σύνθημα των Δήμων, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος, αντιδήμαρχος Θέρμης. Ο κύριος Φάμελος χαρακτήρισε ιδιοκτήτες του νερού τους Δήμους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, εκπροσωπούν την κοινωνία που πλήρωσε για την ίδρυυση και την αποχέτευση. Ο κύριος Αρχοντόπουλος από την πλευρά του παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της ΕΙΑΘ, τονίζοντας πως τα μεικτά κέρδη της πενταετίας 2007-2011 είναι 163 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση της ΕΙΑΘ, τα 80 εκατομμύρια ευρώ που προϋποθέτει τα ΙΠΕΔ για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι λίγα. Αναφερόμενο στη μείωση της κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης, στην τελευταία τριετία έχει μειωθεί η κατανάλωση κατά 6.000 κυβικά μέτρα, αλλά και την αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νερού, υπογράμμισε ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να είναι νούμερα για την ΕΙΑΘ, όμως για εμάς είναι συμπολίτες μας. Και προσέθεσε: οφείλουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση. Τους το χρωστάμε. Επιπλέον έκανε λόγο για μια κερδοφόρα επιχείρηση που την ξεπουλούν και προανήγγειλε αγώνα μέχρι τέλους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό καιρό. Έθριος, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού, προβλέπεται και για αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι είχαν, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο μέχρι αυτή την ώρα. Όλες οι εξελίξεις στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά, γεια σας.